Αυτή είναι μια πραγματικότητα και εδώ λοιπόν έχουμε πολλαπλά χτυπήματα από όλες τις μεριές. Έχουμε τον Νταβατζή της Κύπρου. Έχουμε τον Νταβατζή σε παρένθεση μάνατζερ της Κύπρου. Μιλάνε οι συγγενείς μαζί του, μιλάει η ίδια μαζί του. Δίνει φωτογραφίες, δίνει υλικό τόσο καιρό μέσα από το παιχνίδι. Γιατί το spoiler, από πού βγαίνει το spoiler? Ποιος θα δίνει τα spoiler στον Κύπριο? Τα δίνει πάντα αυτός που γλύφεις. Αυτός που γλύφεις. Και ξέρετε γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα και τα βάζω με όλο τον κόσμο? Και τη μία είμαι έτσι, την άλλη είμαι γιουβέτσι. Γιατί εγώ πάω με τα γεγονότα. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα χτυπήσω τον Τζόνι σήμερα, τον Παύλο αύριο, την Έλληνα μεθαύριο. Διότι εγώ δεν περίμενα από κανένα παίχτη τίποτα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να βγάλω spoiler. Αλλά είμαι εδώ για να καταγράφω τα γεγονότα. Πρέπει να πούμε κάτι για να μην φανούμε απάνθρωποι. Δεν είναι ότι. Και εμείς στεναχωρηθήκαμε που έκλαιγε η Άννα σήμερα. Okay. Δηλαδή είχαμε ένα συνέστημα περίεργο. Αλλά ήταν η υπόλοιπη αντίδρασή της που μας τσάντισε. Το να βγει από πάνω. Πες ένα συγγνώμη. Μην εκεί. Έκανα λάθος. Αυτό που είπε και στον Καλά, που προφανώς τη διδασκαλέψαν, τη λένε να σου πω μην κάνεις επίθεση. Που είπε όλοι δεν έχουμε φλερτάρει. Μην εκεί. Μην τρελαίνεις τους. Δηλαδή μας τρελαίνες όλους με αυτά που έλεγες. Όχι, ήταν τον Ιανουάριο. Όχι, αυτός με κυνήγαγε. Δεν σε κυνήγαγε αυτός, βρε Ανούλα. Έχουν βγει όλα τα μηνύματα. Δεν σε κυνήγαγε αυτός μόνο. Που είσαι, κοιμάσαι, έλα εδώ και κάνε και δείξε. Όχι βέβαια. Έλα τώρα. Όχι βέβαια. Δηλαδή, αυτό είναι ότι μας κορόιδευες. Αλλιώς θα είμαστε μαζί, θα λέγαμε. Ναι, έκανε βλακία, το παραδέχτηκε και τελείωσε. Όχι, ρε παιδί, όχι. Δεν μπορεί να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχει κάνει το εξής κακό. Κατηγορεί όλο τον κόσμο και αυτή είναι η αθώα περιστεράκι να παίξω. Δηλαδή, τόλμησε να μιλήσει ο Βασίλης Πάρτα με τη Ρουμάνα, τόλμησε να μιλήσει η Ζένια Πάρτα και εσύ με τον Βασίλη σου, τόλμησε να μιλήσει ο Γιάννης, πάρε εσύ εξγκόμενα απ' έξω. Γιατί δεν έχεις αυτά τα κοριτσάκια μου άλλη στιγμή, γιατί δεν τα χώνεις αυτά κανονικά, να ξέρουμε κι εμείς τα στοιχεία, τα ρίχνεις την ώρα που σου ρίξαν και καλά λάσπη. Δεν είναι λάσπη, η αλήθεια είναι για σένα. Και βέβαια όλο αυτό το οργανωμένο με την παραγωγή και η Μπακοδή με αυτό που είπε, ότι παιδιά προσέξτε, μην μιλάτε με αγνώστους κτλ. Στην Άννα έπρεπε να τα πεις. Όχι στον κόσμο, στην Άννα. Γιατί ο συγκεκριμένος δεν ήταν και τόσο άγνωστος. Όταν τρεις μήνες μιλάς 3-4 ώρες κάθε μέρα, κάτι θα θεωρήσει. Και στο φινάλε, δεν άκουσα την Παπαδή μου να τη πει ότι ξέρει κάτι κορίτσι μου τον Ιανουάριο σε μέσο παιχνίδι να τη βάλει χέρι. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να την έχετε στα οπα-οπα. Είναι οριστικό, ρε παιδιά. Είναι οριστικό. Αυτό. Είναι οριστικό αυτό που συμβαίνει. Πήρε και τα 2.500 σήμερα. Γι' αυτό που το βάζει. Δηλαδή δεν είναι φτάνει αυτό. Πήρε και 2.500. Δηλαδή τι πληρώσατε για πάνω. Ρε πόσο βλάκε μα περνάτε. Για πόσο λύθιου μα έχετε. Λοιπόν, κοιτάξτε να σα πω κυρίε και κύριοι. Απλά πραγματάκια είναι. Τι είπε η Ανούλα, ότι ήταν τον Ιανουάριο μόνο μαζί της. Ναι, ωραία. Έρχεται λοιπόν ο Δημητράκης τώρα να δώσει τις απαντήσεις. Προσοχή παρακαλώ, προσοχή παρακαλώ. Αυτά όλα που θα ακούσετε δεν τα λέει ο Ρακιτζής. Ναι. Τα λέει ο πρωταγωνιστής. Που γράφετε, έχουν μπει τα προβατάκια. Δεν με ενδιαφέρει. Είστε γύφτη. Πάρτε τον πρωταγωνιστή. Συγγνώμη που θίγω τους γύφτους. Είστε γύφτη. Έξω από εδώ, ρε. Άντε να πούμε. Τα κάνανε λέει και οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι. Τώρα είναι αυτοί. Όταν είχα τους άλλους, εγώ να πούμε πάλι μου τι λέγατε. Εγώ δεν έβαλε τη Χαρά και τον Αλέξανδρο. Βέβαια. Εγώ δεν τα έβαλα όλα αυτά. Είναι η ώρα τη δικιά της τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, και μην μου πείτε μένα ότι βρήκα τον Αρκομανή και τον έβαλα, τον πλήρωσα και τον έβαλα καλή ρεπορτάζ. Λοιπόν, δείτε, τον έψαξα, τον βρήκα και τον έβαλα. Ωραιότατο συνεχίζει. Ναι, κούκλος είναι. Ναι, κούκλος είναι. Λοιπόν, αυτά τα γυφλίκια θα τελειώσουν. Η παραγωγή να τη μαζέψει. Είναι οριστικό τι πληρώσατε και από πάνω. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή πάτε να βγάλετε και τρελό αυτό το παιδί, το οποίο θα ακούσετε να μιλήσει. Γεια σου Δημητρή. Γεια σας, Χρήστος Ανέστη. Αληθώς και χρόνια πολλά. Δημήτρη μου, θα ήθελα πάρα πολύ να μου επιτρέψεις στη σημερινή μας συνομιλία να βγάλω ένα φωτογραφικό υλικό για να μάθει ο κόσμος το πώς είσαι, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι γύρισαν και μου είπαν κάποια στιγμή ότι ρε παιδί μου, βρήκες κάποιον, λέει, όποιον βρήκες μπροστά σου και τον έβαλες. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις να βγάλω μερικές φωτογραφίες σου και να δουν όλοι, ρε παιδί μου, ποιο άτομο είσαι. Αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος σήμερα, να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Δημήτρης. Ναι, κύριε Θοδωρή, μπορείτε να βγάλετε κάποιες φωτογραφίες, αλλά με όλο το σεβασμό που έχω προς το πρόσωπό σας, θα ήθελα όλο αυτό και να είναι η τελευταία φορά που απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ας είναι η τελευταία φορά, γιατί στην προσωπική μου ζωή έχω προχωρήσει, έχω κάνει το επόμενο βήμα και δεν είναι σωστό για τον άνθρωπό μου όλο αυτό που γίνεται. Ας είναι η τελευταία φορά όλο αυτό που θα κάνουμε. Δεν θα ήθελα να συνεχιστεί, γιατί καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι σωστό για τον άνθρωπο που βρίσκεται. Το καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά όπως καταλαβαίνεις τώρα όμως είσαι το πρόσωπο των ημερών. Πριν από λίγη ώρα είχαμε το προγκαλά, όπου εκεί ήσουν το μεγάλο θέμα συζητήσεως.
Και θα ήθελα, να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό δέχομαι να κάνουμε τη ζήτηση αυτή, αλλά σημαίνει τελευταία φορά γιατί. Okay. Λοιπόν, σε υπόσχομαι ότι εγώ μέσα τουλάχιστον είναι τελευταία φορά. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο συνάδελφο σα πάρει τηλέφωνο από άλλο μέσο. Ναι. Λοιπόν. Ναι, γιατί σέβομαι τον άνθρωπό μου τώρα και δεν θέλω να δημιουργήσουν παρεξηγήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είναι η κοπέλα σου, είναι λίγο πιο μικρή από εμένα. Εντάξει, ναι. Φυσιολογική ροή πραγμάτων δηλαδή. Φυσιολογική ροή πραγμάτων. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι ερωτευμένο μαζί τη. Κοιτάξτε τώρα, ερωτευμένο. Μου βάζει τώρα να κάνω ερωτήσεις, αλλά πρέπει να μάθω. Γιατί μου είπες ότι υπάρχει μια σχέση τώρα. Να δω, είσαι ευχαριστημένος. Είμαστε στην αρχή τώρα. Είμαστε στην αρχή. Τα μεγάλα λόγια. Γνωρίζει ότι εσύ είσαι το πρόσωπο, ναι. Αυτό που είναι ο εξωσχολικός, όπως λέμε. Το γνωρίζει, γι' αυτό δείχνει κατανόηση, γι' αυτό και θα είναι η τελευταία φορά όλο αυτό που γίνεται. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ από τη δικιά μου πλευρά σου υπόσχομαι θα είναι η τελευταία φορά. Λοιπόν, Δημήτρη μου. Θα ήθελα λοιπόν να μας βοηθήσεις λίγο, γιατί η Άννα προσπαθεί να πείσει όλο τον κόσμο ότι οι μοναδικές μέρες που μιλήσατε μαζί ήταν κάποιες μέρες του Γενάρη, του Ιανουαρίου δηλαδή. Για πες μας λοιπόν, έτσι είναι όπως τα λέει η Άννα. Πρώτες μέρες του Γενάρη άρχισε όλο αυτό. Μετά η διακοπή έγινε μία Μαρτίου. Α, δηλαδή και όλο το Φλεβάρι μιλάγατε μαζί. Ναι, ναι. Δηλαδή περίπου 1,5 μήνα δηλαδή κράτησε όλη αυτή η ιστορία. Ακριβώς, ναι. Δεν θέλω να μάθω ακριβώς το τι συζητούσατε μεταξύ σας, αλλά μου είχες πει την προηγούμενη φορά που μίλησαμε μαζί ότι ναι. Ήταν πολύ ωραία η καθημερινή επικοινωνία σας. Ακριβώς, έτσι. Και ιδιαίτερα ερωτική. Όμως, η ίδια ναι. Είπε ότι κάποια στιγμή πίεσε στην αδελφή της για να μπορέσει να είναι σε επικοινωνία μαζί της. Είναι αυτό έτσι? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι αυτό. Να σας εξηγήσω. Πρώτα είχα αρχίσει τη συνομιλία με την Άννα. Είχαμε ήδη αρχίσει, μιλάγαμε τις πρώτες μέρες. Αλλά ήμουν καχύποπτος εγώ. Ήθελα να εξακριβώσω ότι αν ήταν αυτή όντως. Και μπήκα στη διαδικασία. Δεν θυμάμαι τώρα πώς βρήκα την αδελφή της. Και την ρώτησα να μου πει, να μου στείλει το πραγματικό της προφίλ, χωρίς να της πω ότι εγώ μιλάω ήδη μαζί της, γιατί ήθελα να εξακριβώσω γιατί είναι αληθινό. Μου το έστειλε εκείνη, μου έστειλε το προφίλ της και εγώ είδα ότι όντως αυτό είναι το αληθινό το ίδιο και την ευχαρίστησα εγώ γι' αυτό και της είπα επίσης ότι είναι πάρα πολύ καλή και εκείνη μου απάντησε σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αυτό ήταν, εγώ το άκουσα. Μια φορά επικοινωνήσεις μαζί της, γιατί λένε ότι είχες πολλές φορές επικοινωνήσεις μαζί με την αδελφή της Άννας. Όχι, μετά από λίγες μέρες νόμιζε η Άννα ότι εγώ είμαι fake profile. Γέλαγα εγώ, στην αρχή νόμιζε ότι αυτή ήταν fake profile, μετά νόμιζε ότι εγώ είμαι fake profile αφού μιλάγαμε. Ήθελα να την πείσω και έτσι ξανά έστειλα με την αδελφή της και της είπα η αδελφή σου με θεωρεί ψευτικό profile. Αυτό είπα μόνο, αυτό έγινε. Δύο φορές. Δεν μου απάντησε τη δεύτερη φορά. Απλά της είπα: κοίτα, πες στην αδελφή σου ότι εγώ είμαι αληθινό προφίλ. Να μην θεωρεί ότι εγώ είμαι ψεύτικος. Το άκουσα αυτό που μου είπατε τώρα, το άκουσα εγώ. Ναι. Και όταν το άκουσα, βγήκα από τα ρούχα μου, είναι αλήθεια. Βγήκα από τα ρούχα μου. Αλλά ξαφνικά ένιωσε ένα άγγιγμα μες στην ψυχή μου. Αυτό το άγγιγμα μου έφερε μια γαλήνη, μια ηρεμία. Και ένιωσα μια τιμή. Μια τιμή ότι αυτή τη στιγμή. Βιώνω σε πολύ μικρό βαθμό αυτό που βίωσε και ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός, η συκοφαντία και το ψέμα. Ναι. Και ένιωσα μια μεγάλη τιμή για όλα αυτά, δεν κατηγορώ κανέναν, δεν ζητάω το λόγο για όλα αυτό, να είναι καλά τα κορίτσια. Πραγματικά αυτό που βίωσα ήταν μια εμπειρία για μένα. Είναι τιμή αυτό που βίωσα σε πολύ μικρό βαθμό, αυτό που βίωσε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, συκοφαντία. Δημήτρη, άκουσε με λίγο. Ναι. Το τηλέφωνο. Ποιος το ζήτησε το δικό σου τηλέφωνο ή το δικό της, ποιος το ζήτησε, δηλαδή πώς πήρατε τα νούμερα ένας του άλλου για την ακρίβεια, γιατί εδώ υπάρχει μια μαύρη σκιά επάνω σε αυτό το θέμα. Πώς δηλαδή ανταλλάξατε τηλέφωνα? Εγώ μόνος μου πήρα την πρωτοβουλία και έστειλα το δικό μου τηλέφωνο από μόνος μου, δικιά μου πρωτοβουλία. Και εκείνη με πήρε, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μέρα τηλέφωνο αμέσως. Και έτσι απέκτησα και εγώ το τηλέφωνο της, αφού με πήρε η ίδια. Εγώ από μόνος μου πήρα την πρωτοβουλία
έστειλε το τηλέφωνο μου, με πήρε η ίδια και έτσι είχαμε το τηλέφωνο ένα στο άλλο. Δεν τη συζήτησε το τηλέφωνο της σε καμία περίπτωση, απλά έστειλε στο δικό της αν θελήσει αυτή να επικοινωνήσει μαζί σου. Επικοινωνήσε αμέσως και έτσι λοιπόν έπαιξε το δικό της νούμερο. Με δικιά μου πρωτοβουλία, ναι, έστειλε το τηλέφωνο μου. Ναι, και με πήρε τηλέφωνο. Αυτό πότε έγινε περίπου, έγινε τον Ιανουάριο, αρχές, μέσα, τέλη, πότε έγινε αυτό? Μέσα πρέπει να έγινε. Όλη η επαφή άρχισε 15 Ιανουαρίου νομίζω και το τηλέφωνο μετά από μια-δυο εβδομάδες τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα γιατί θα κάνω απέσω έξω. Αλλά εκεί το τηλέφωνο πριν, μέσα τώρα τέλη Ιανουαρίου, μέσα Ιανουαρίου. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο του Γενάρη και το Φλεβάρι, όλο μέχρι αρχές Μαρτίου που φτάσατε σε διακοπή της επικοινωνίας, μιλάτε και τηλεφωνικά, γι' αυτό και υπάρχουν τα ηχητικά μηνύματα εξάλλου. Ναι, τηλεφωνικά. Τα ηχητικά δεν ήταν από το τηλέφωνο, ήταν από το Instagram, ναι. Τα τηλεφωνικά δεν έχω γραφεί, τηλεφωνικές δεν έχω. Α, ναι, έχεις δίκιο, είναι μέσω Instagram όλα αυτά. Βλέπεις, η τεχνολογία μας μπερδεύει τώρα λίγο. Ναι. Υπήρχαν μηνύματα εκεί γύρω στις 18 Απριλίου. Το ξενοδοχείο ήταν, πρέπει να ήταν εκείνη τη ημέρα. Υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων ή μόνο εσύ έστειλες μηνύματα εκεί? Μια συνομιλία είχαμε. Μετά εκείνη μου είπε ότι θα σεβαστεί τους κανόνες του παιχνιδιού και ότι όταν τελειώσει το παιχνίδι τότε θα έρθουμε σε επαφή. Εγώ πάνω στην τρέλα μου, το πούμε έτσι, λέω ποιος μιλάς για κανόνες, ποιος κανόνες για κανόνες, μου μιλάς τώρα. Δεν σέβομαι τους κανόνες του παιχνιδιού, τέλος πάντων, αλλά παρόλα αυτά δεν θα μάθαινε κανείς τίποτα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το βλέπουμε λίγο αργότερα. Να σου πω, αυτή λέει ότι εσύ την κυνηγούσες, είναι έτσι? Τι εννοείται ότι εγώ την κυνηγούσα? Δηλαδή, παιδί μου, ότι μόνο εσύ πήγαινε στη διαδικασία με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματα κτλ. Ότι αυτή στην ουσία συμμετείχε κάπως. Αυτή έδειχνε ένα ενδιαφέρον για σένα, κάτι το οποίο σου έχει μείνει από αυτή την επαφή, ρε παιδί μου, που να λες κάτι, ναι, αυτό είναι απόδειξη ότι αυτή η γυναίκα ενδιαφέρεται για μένα. Μπορώ να σας πω ότι είχε φτάσει σε ένα βαθμό αυτή η τηλεφωνική γνωριμία που όταν κάποιες μέρες αργούσα να απαντήσω στις κλήσεις μου έλεγε γιατί άργησα, μήπως ήμουν με άλλη, μήπως δεν το σήκωσα επίτηδες, υπήρχε αυτή η σκηνή, τέλος πάντων, που δεν το κρύβω ότι εμένα μου άρεσε όλο αυτό. Α, ήταν σκηνή ιδιοτυπίας δηλαδή? Ναι, και εμένα δεν το κρύβω, μου άρεσε εμένα όλο αυτό. Μου άρεσε όλο αυτό, δεν το κρύβω. Εσύ ανέβασε πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Αυτό είναι λογικό. Έναν το ανεβάζει πάρα πολύ όταν βλέπει ότι η γυναίκα ενδιαφέρει με αυτόν τον τρόπο και ότι κάνει στην ζήλια. Βέβαια, αυτό είναι στην αρχή της σχέσης. Γιατί μετά η ζήλια, αν γίνει μόνιμα, ξέρει σε μια σχέση, μετά είναι άστα να πάνε στο καλό και πάνε για μαζί τους. Εντάξει, ναι. Ωραία, ναι. Μιλούσες με φίλες της γενικά, ας πούμε, κάτω στην Κύπρο, είχες βρει άτομα που μιλούσες μαζί τους? Όχι, καμία σχέση, δεν γνωρίζω εγώ καν. Μου έμεινε αληθή της αγορήκα και τις πρώτες μέρες για να σιγουρευτώ ότι είναι το αληθινό προφίλ για να μην εκτεθώ τώρα εγώ. Ναι. Και μου επιβεβαίωσε η κοπέλα ότι όντως αυτό ήταν. Και την ευχαρίστησα εγώ και όλα αυτό τίποτα άλλο. Να σου πω, έχεις στείλει μηνύματα τα οποία ρε παιδί μου να την κάνουν να σε φοβάται? Δεν το καταλάβω αυτό. Λέει, έχει υποθεί ότι έστειλες κάποια μηνύματα τα οποία σε φοβήθηκαν πάρα πολύ τα κορίτσια και στο ξενοδοχείο και γενικά και η ίδια σε φοβήθηκε. Πάνω στο ανέβρα μου τα μηνύματα που έστειλα στο ξενοδοχείο, εντάξει, μπορεί να φοβήθηκαν, να είχαν και το δίκιο τους. Μέχρι εκεί, όχι ότι, μέχρι σε ένα βαθμό, όχι ότι τώρα ότι εγώ θα κάνω κάτι. Αν ήθελα να κάνω κάτι θα μπορούσα να το κάνω ήδη. Αν ήθελα να κάνω κάτι άσχημο, ήταν πολύ εύκολο για μένα να κάνω οτιδήποτε. Στην αρχή είπε ότι την ενοχλούσε συνέχεια και δεν απαντούσε. Έχει συμβεί αυτό? Δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ότι να ήμουν εγώ ενοχλητικός. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή ήταν θετική η απέναντι πλευρά, από την πρώτη στιγμή μαζί σου. Δεν την πίεσες εσύ για να γίνει κάτι? Η λογική μου τώρα και η φυσική μου λέει αυτό. Ναι, όχι την απίεσα εγώ. Να σου πω, την περίοδο εκείνη που μιλάγατε μαζί, έπαιζε στο παιχνίδι μέσα ή με τον Βασίλη τον Καλικιά ή με τον Αλέξανδρο. Εσύ τις μιλούσες για αυτά τα θέματα, μιλάγατε, δεν σου έλεγε εντάξει δεν συμβαίνει τίποτα, τι σου έλεγε αυτά που έβλεπες? Δεν ήθελα εγώ να ανακατευτώ πολύ και να γίνω πιστικός και να την έκανα τέτοιες ερωτήσεις.
Ήμουν πολύ διακριτικός. Ήμουν πάρα πολύ διακριτικός. Το σίγουρο είναι ότι εγώ άρχισα μαζί της τη γνωριμία αυτή αφού είχε μπει μέσα στο παιχνίδι. Απλά λέω, βλέποντας ας πούμε, να μιλάει και να λέει για τον Βασίλειο ότι να της ακούμπησε το πόδι και ότι ήταν πολύ ερωτικό αυτό. Εσύ ναι, να... το είχα δει σε ένα βίντεο τέλος πάντων και εντάξει, μου έκανε μια... να αναρωτηθώ τι γίνεται. Εντάξει. Καταλαβαίνω τώρα που το πάτε, αλλά άμα απαντήσω θα τη φέρω σε δύσκολη θέση και δεν θέλω, δεν υπάρχει λόγος όλο αυτό. Μα δεν είναι δύσκολη θέση. Μιλάγατε μαζί ερωτικά και ξαφνικά έπρεπε σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικά. Δεν σου έκανε κάπως και μάλιστα επειδή της άγγιξε το πόδι με το χέρι της ο Βασίλης. Ας πούμε αυτό είναι αυτό που εξόργησε και σήμερα στο επεισόδιο, ήταν εξοργισμένος μαζί της για αυτά που πέρασε ο ίδιος. Για αυτό το ακούμπισμα του χεριού της πόδι της. Ναι, εγώ έκανα μια διακριτική ερώτηση όταν το είδα αυτό. Πήρα μια απάντηση. Ήμουν ικανοποιημένος από την απάντηση. Δεν θα την πω την απάντηση γιατί δεν θέλω. Θα φανεί ότι έχω βάλει δηλαδή τη φωτιά και δεν υπάρχει λόγος για όλο αυτό. Δεν θέλω να έχουν μείνει στο παρελθόν όλα αυτά. Δεν χρειάζεται. Θα φανεί τώρα ότι εγώ βάζω λάδι στη φωτιά και. Όχι, δεν είναι λάδι στη φωτιά. Είναι μια εξέλιξη μέσα στη σχέση που. Την τηλεφωνική σχέση που είχατε. Την περίοδο εκείνη. Ναι, όπως σας είπα, έκανα μια ερώτηση πάνω σε αυτό, να μάθω τι γίνεται και εντάξει, πήρα την απάντηση, εντάξει, μετά δεν το... Καταλαβαίνω. Και συνεχίσαμε, έτσι, η απάντηση που πήρα... Σε ικανοποίησε, Ναι, ναι. Ναι, γιατί μετά ας πούμε ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο λόγος και η αιτία του που... ήρθατε σε διάσταση και σε διάσταση, εντάξει, λέξη η οποία δεν κολλάει. Ήρθατε σε διακοπή της επικοινωνίας, ήταν γιατί έμαθες ότι φιλήθηκε με κάποιον παίκτη από μέσα. Ακριβώς γίνει λίγες μέρες πριν το μάθω αυτό, πριν το μάθω, πριν μου το δείξουν τέλος πάντων, πριν μου το δείξουν αυτό λίγες μέρες πριν, μου είχε ζητήσει γιατί. Να στεναπαγώσουμε αυτό που είχαμε αρχίσει και να το συνεχίσουμε μετά το παιχνίδι. Ναι, εμένα με πείραξε λίγο αυτό, το σεβάστηκα, αλλά μετά είδα αυτό, μου δείξαν αυτό και λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Καταλαβαίνω το μυαλό μου τι σενάρια πήγανε. Την έβρισα άσχημα, αποδείχθηκε λάθος. Ήταν ένας λόγος που πήγα στο ξενοδοχείο να ζητήσω συγγνώμη, όπως ήταν υποχρεωτή μου να το κάνω αυτό. Γιατί από ό,τι είδα μετά δεν έγινε αυτό και άδικα της είπα αυτά τα λόγια που της είπα. Το ξενοδοχείο πόσο έμαθες ποιο είναι? Κοιτάξτε, το ξενοδοχείο το έμαθα με ένα τρόπο δικό μου που δεν μπορώ να τον αποκαλύψω. Πάντως δεν είπα, δεν μου το είπε καμία παίχτρια, κανένας παίχτης. Το έμαθα με ένα δικό μου τρόπο που δεν χρειάζεται τώρα να το πω μέσα. Να σου πω, την περίοδο που πηγαίνατε πάρα πολύ καλά τηλεφωνικά μεταξύ σας, σου έλεγε ότι αισθάνεται μόνη εκείνη την περίοδο, ότι δεν είχε καλή επικοινωνία με τις συμπαίκτριές της. Τι σου έλεγε? Μου έλεγε, πέρναγε κάποιες δύσκολες μέρες. Πέρναγε δύσκολες μέρες. Ένιωθε... Λένε ότι σε ένα ρεπό συνάντησε έξω συμπαίκτριές της και δεν της έδωσε σημασία και έμεινε μόνη της. Αυτό είναι αλήθεια? Ναι, μου το είχε πει αυτό σαν παράπονο, ναι. Εντάξει, αγοριόμουν κι εγώ. Αγοριόμουν κι εγώ με όλα αυτά και ήθελα να συμπάσχω με τον τρόπο μου όσο μπορούσα, αλλά ήμουν μακριά, δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Ναι, είναι αλήθεια, ναι. Οπότε είναι αλήθεια. Ναι. Δημήτρη, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μιλήσαμε μαζί. Δεν θέλω να μπω παραπάνω στο θέμα, γιατί αυτό που μας αφορά είναι όχι το τι έγινε μεταξύ σας, αλλά αν είναι υπαρκτή όλη αυτή η ιστορία και μιλήσαμε μόνο για αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τα υπόλοιπα, τα προσωπικά σας, με τα μηνύματα κτλ. Είναι μια άλλη διαδικασία. Περάσατε πάρα πολύ καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου 2 μήνες ήταν αυτή η σχέση που σε έφερε να κάνεις τη μεγαλύτερη τρέλα της ζωής σου. Θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά για όλους στη ζωή ότι πήγες για μια γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, εντάξει, για μένα δεν είναι μεγάλη τρέλα. Για μένα είναι κάτι που αν ξανασυμβεί αυτό θα το έκανα πολύ ευχαριστός. Δεν ήταν κάτι δύσκολο για μένα αυτό. Για άλλους μπορεί να φανεί, να καταλαβαίνω ακραίο. Αλλά Δημήτρη, για μένα είναι κάτι. Σε ενοχλεί που κάποιοι πάνε να σε βγάλουν, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο ψυχάκια, ας πούμε. Σε ενοχλεί επειδή έκανε την κίνηση και έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη? Καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα πούν οι λίγοι, όχι οι πολλοί. Με ενδιαφέρει η ποιότητα, όχι η ποσότητα. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν το τι θα πούν οι πολλοί, με ενδιαφέρουν τι θα πούν οι λίγοι, οι σωστοί.
Κάτι άλλο, κύριε Θοδωρή, πριν κλείσω, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε Τζόρι μέσα σας, να ζητήσει από εσάς το νούμερό μου, να με πάρει τηλέφωνο και όταν βγει από το παιχνίδι, θέλω να τον κεράσω μια μπουγάτσα με μερέντα στον Παυλίδη. Ξέρει αυτό, εκεί κάτω από τα μέρη του. Τον Παυλίδη. Θέλω να τον κεράσω, επειδή τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει από κοντά, αλλά τον νιώθω δικό μου. Και θέλω να με βρει και να τον κεράσω μια μπουγάτσα με μερέντα στον Παυλίδη. Ξέρει αυτό. Ναι. Ξέρει αυτό. Είσαι κοντά μας, είσαι κοντογείτονα ούτως ή άλλως. Εσύ είσαι, είσαι κοντά στη Ζωεγάλο, κοντά στη Νίκαια. Εμείς είμαστε νικαιώτες, οπότε λοιπόν. Το καταλαβαίνω για ποιο λόγο το λες. Πλέον δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα θέματα τα οποία ανοίξτηκαν από το προκαλά ιδιαίτερα, γιατί στον καλά ήταν η επανάληψη του προκαλά. Δόθηκαν απαντήσεις, μάλιστα σε ένα σημείο, επειδή είχαμε ένα μήνυμα, να σου πω την αλήθεια ποια είναι, είχαμε ένα μήνυμα μέσα που έλεγε για τις παρέες που δεν έκανε η Άννα κάποια στιγμή και σε μία έξοδο συνάντησε τα κορίτσια τα οποία δεν της μίλησε καμία. Σε ένα ρεπό. Δεν της μίλησε καμία. Ίσως είναι η στήριξή της από την παραγωγή που ενοχλεί κάποια κορίτσια. Φυσικό είναι αυτό. Ναι, λογικό είναι. Επίσης, το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι στον καλά που είδαμε εμείς και τελείωσε πριν από λίγη ώρα, να σας πω λοιπόν ότι εάν το βάλουμε λοιπόν ότι έγινε Παρασκευή βράδυ σήμερα, μετά από λίγη ώρα, δηλαδή γύρω στις 3 η ώρα το βράδυ, μαζί με τη Ρεγκίνα η Ανούλα, πήγε λοιπόν να απειλήσει την Ζένια, τη Ρένια και την Κατερίνα με μηνύσεις ότι δώσαν αυτές τα μηνύματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο βέβαια δεν είναι έτσι. Ο Γιάννης δεν πήρε τα μηνύματα, ο Μιλωνόπουλος, από τα κορίτσια αυτά, σε καμία περίπτωση. Ούτε από το Δημήτρη. Ναι, παιδιά, απλά πράγματα. Ναι. Να σου πω κάτι. Τα μηνύματα πήγανε στον Μιλωνόπουλο πολύ απλά, όπως ήρθαν και σε εμάς. Όπως ήρθαν και σε εμάς. Διαρροή. Κάποιος λοιπόν είπε τώρα τα ανοίγουμε τα μηνύματα, τα στέλνουμε παντού και φύγανε παντού τα μηνύματα. Τελεία και παύλα. Απλά πράγματα είναι. Δεν είναι για να πάτε να δώσει μια παίχτρια τώρα. Λοιπόν, πάντως εξωφρενικό αυτό που έκανε και η παραγωγή βέβαια δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη της ότι πήγε η Ανούλα και απείλησε με μηνύσεις μαζί με τη Ρεγκίνα τσαμπουκά μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών. Η Ζένια είχε φύγει για Θεσσαλονίκη, ήταν μέσα η Ρένια με την Κατερίνα. Το λέω αυτό και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι ναι, έτσι ακριβώς είναι, μου το είπανε.